Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.628, εκ των οποίων 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 587.964, εκ των οποίων 51,1% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 206 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.404 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 22, ενώ από την έναρξη τη επιδημία έχουν καταγραφεί συνολικά 13.691 θάνατοι. Το 95,3% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 344. Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. Το 84,3% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 319 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 25 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 2.971 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 239. Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 255 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Έρε καταγράφονται συνολικά 262 νέα κρούσματα, πιο συγκεκριμένα 65 στον Εύρο, 31 στη Ροδόπη, 28 στην Ξάνθη, 61 στην Καβάλα, 2 στη Θάσο, 45 στη Δράμα και 30 στη ΣΕΡΕΣ.